Κύριε Δελή, κάθετα αρνητική. Το θέμα είναι όμως, κύριε Δελή, δεν πρέπει να υπάρξει επιτέλους μία συνεννόηση από τη στιγμή που έχουμε και την αλλαγή, όπως είπε και ο κ. Ξηδάκης, της ηγεσίας στα Σκόπια και υπάρχει διαφορετική και τουλάχιστον μία διαλλακτική στάση στο να συζητήσουν. Αυτό που πρέπει να υπάρξει, κύριε Σκάλκο, είναι η φιλία και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς και στα Βαλκάνια και γενικότερα στον κόσμο. Αυτή η συμφωνία όμως, κατά την γνώμη μας, δεν υπηρετεί τέτοιους στόχους. Όλοι πια καταλαβαίνουν και το βλέπουν με όλα όσα έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι μια συμφωνία την οποία επέβαλαν, με τη βαρύτητα που έχει αυτή η λέξη, οι σχεδιασμοί των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, στα πλαίσια του οξύτατου ανταγωνισμού τους με τη Ρωσία, που και αυτό πια δεν μπορεί να κρυφτεί, σχεδιασμούς με τους οποίους η ελληνική αστική τάξη, η ελληνική επιχειρηματική όμιλη και τα ελληνικά αστικά κόμματα όλα, κύριε Σκάλκο, συμφωνούν απόλυτα. Τώρα βεβαίως τσακώνονται, όχι γι' αυτό, δεν τσακώνονται για αυτούς τους σχεδιασμούς, τους οποίους στηρίζουν και γι' αυτό δεν βγάζουν και άχνα. Κιχ, δεν λένε για παράδειγμα τόσο οι κοσμοπολίτες που καταγγέλουν τα συλλαλητήρια ή οι εθνικιστές που τα διοργανώνουν. Δεν μιλώ για τον κόσμο, κύριε Σκάλκο, ένας κόσμος ο οποίος συμμετέχει και ο οποίος, αν θέλετε, διακατέχεται από μια ανησυχία, από μια αγωνία για τις εξελίξεις. Μιλάω για τους διοργανωτές αυτών των εθνικιστικών συλλαλητήριων. Είναι μια συμφωνία, είναι μια συμφωνία λοιπόν κακή, μια συμφωνία επέσχυντη, μια συμφωνία επικίνδυνη, η οποία ανοίγει, αν θέλετε, και τους ασκούς του αιώλου, που δεν είναι και πολύ δύσκολο να ανοίξουν και ανοίγουν συνήθως στα Βαλκάνια. Οι σχεδιασμοί αυτοί του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Σκάλκο, είναι στη συνέχεια των προηγούμενων σχεδιασμών που υλοποιήθηκαν πριν από 20-25 χρόνια με τη διάλυση της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. Ήταν οι ίδιοι τότε οι οποίοι προέβησαν σε αυτήν την ενέργεια. Έχουμε αυτή τη στιγμή το δεύτερο γύρο αυτής της προσπάθειας, έτσι ώστε να εγκατασταθούν για τα καλά οι Αμερικανονατοικοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή, για τα συμφέροντα βεβαίως των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων. Και έτσι εξηγείται και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, όπως και όλα τα αστικά κόμματα, και γι' αυτό συντάσσονται και με πολύ μεγάλη προθυμία υπηρετούν αυτούς τους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς. Βεβαίως, η συμφωνία αυτή είναι αστείο να λέμε ότι θα φέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, τη στιγμή που μέσα της έχει σπέρματα, ολοφάνερα σπέρματα αλυτρωτισμού και μια αμφισημία στους όρους περί μακεδονικής γλώσσας, περί μακεδονικού λαού, τα οποία οι υπεριαλιστές βεβαίως μπορούν ανά πάσα στιγμή, όποτε χρειαστεί, να τα αξιοποιήσουν και να πυροδοτήσουν εντάσεις και πολέμους στην περιοχή. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα σκεφτεί ο ελληνικός λαός και με αυτές τις σκέψεις το ΚΚΕ στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα θα σταθεί αντίθετο στην σύμφωνα. Θέλω να θυμίσω στον κύριο Ξηδάκη, κύριε Σκάλκο, ο οποίος πήγε πολύ πίσω, πήγε στο 56, αλλά ξέχασε, προσπέρασε το 92, ότι από το 92 το κόμμα μας ποτέ δεν είχε θέσει ως πρώτο ζήτημα το ζήτημα του ονόματος, το ονοματολογικό. Άλλα ζητήματα προέτασε το ΚΚΕ. Αφήστε να μιλήσω, κύριε Ξηδάκη. Προέτασε το ζήτημα των υπεριαλιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τους βλέπουμε και τώρα εδώ, και μάλιστα δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο στη διπλωματική ιστορία αυτοί ακριβώς οι σχεδιασμοί να αποτυπώνονται και μέσα στη συμφωνία. Στο άρθρο 2 μπορούν όλοι να το διαβάσουν, που περιγράφει με τον Ι και με το Σίγμα την πορεία ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προέτασε βεβαίως, πέρα από αυτούς τους σχεδιασμούς που για μας είναι το κύριο, το κορυφαίο, και αυτούς τους σχεδιασμούς θα πρέπει να δει ο κόσμος, ο οποίος συμμετέχει σήμερα στα συλλαλητήρια, να δει τη μεγάλη εικόνα, να ξεφύγει από την εικόνα που προσπαθούν να τον εγκλωβίσουν, την εικόνα του ονόματος. Οι σχεδιασμοί, οι οποίοι σε συνδυασμό με τα σπέρματα αλυτρωτισμού που, όπως είπα, βρίσκονται στη συμφωνία, ακόμα και ως αμφισημίες, να δεχτώ δηλαδή την αθωότερη εκδοχή, και τότε είναι που θα συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να αντιπαλέψει αυτούς τους σχεδιασμούς. Και στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι περικλείουν κινδύνους, κύριε Σκάλκο, για το λαό μας και για τους γειτονικούς λαούς. Και φυσικά οι άμεσοι κινδύνοι ποιοι θεωρείτε δηλαδή ότι είναι?
Καταρχήν, έχουμε εδώ μια άγρια σύγκρουση, διπλωματική προς το παρόν και οικονομική, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Είναι μια σύγκρουση βεβαίως η οποία αφορά όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια. Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια της στρατηγικής του, περικυκλώνει τη Ρωσία και την απειλεί. Βεβαίως η Ρωσία απαντά με το δικό της τρόπο. Είναι δύο ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, δύο καπιταλιστικές δυνάμεις. Και βεβαίως σε αυτές τις συγκρούσεις, σε αυτές τις εντάσεις εμπλέκονται και τα μικρότερα κράτη. Και όπως υπάρχει είναι περίπτωση και το... βέτο στον ΟΗΕ για αυτή την περίπτωση. Δικό μας. Δεν μπορεί να περάσει. Θέμα. Δεν με έχει δικαίωμα σε αυτό. Είναι απλώς ανακοίνωση. Είναι ανακοίνωση. Στον ΟΗΕ. Αυτοπροσδιορισμός είναι, αυτοδιάθεση είναι. Είναι ιδρυτικές αρχές του ΟΗΕ. Το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού το έχουμε ζήσει πολλές φορές και το βλέπουμε πώς αξιοποιείται ιδιαίτερα από τους υπεριαλιστές και στην Ευρώπη και εννοείται αλλού. Στο Κωσικό είναι ένα επικίνδυνο, βεβαίως, ένα επικίνδυνο ιδεολόγημα. Και εν πάση περιπτώσει, ο αυτοπροσδιορισμός δεν είναι επικίνδυνο. Είναι από τις αρχές του διαφωτισμού. Το κυπριακό έτσι έγινε. Αυτοπροσδιορισμός και αυτοδιάθεση έγινε. Δεν είναι μια υποκειμενική διαδικασία, κύριε Ξηδάκη. Υπόκειται σε αντικειμενικές παραμέτρους. Δεν μπορεί ο καθένας το εθνικό να υποκείμενο που θέλει να αυτοπροσδιοριστεί. Μπορούμε να τα ακούσουμε. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από εσάς. Τα ίδια ακριβώς λέει και τον ΝΑΤΟ για τον αυτοπροσδιορισμό και τα αξιοποιεί κιόλας.